Προελάβνει από πολιτεία σε πολιτεία το νομικό επιτελείο του Ντόναλτ Τραμπ, αποκαλύπτοντα ασύλληπτα σκάνδαλα νοθείας τα οποία κατάφεραν τελευταία στιγμή να γυρίσουν το αποτέλεσμα προ όφελο του διεκδικητή της Προεδρείας Τζο Μπάιντεν. Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα δρόμου που ο προσωπικός νομικός σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Ρούντι Τζουλιάνι με του συνεργάτε του έχουν ξεκινήσει, παραχωρήθηκε εχθέ συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν ανακοινώθηκε ότι στην πολιτεία του Μίτσιγκαν μετά τις ενστάσεις των Ρεπουμπλικανών, η Εφορευτική Επιτροπή δεν δέχθηκε να επικυρώσει την νίκη του Τζο Μπάιντεν εντός της προβλεπόμενης διορίας, η οποία έληξε τη 18η Νοεμβρίου. Ο Τζουλιάνι ανακοίνωσε επίσης ότι η ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και στη Τζόρτζια, όπου οι δικηγόροι του Τραμπ δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση καθώς ο Μπάιντεν προηγείται κατά ένα ποσοστό μικρότερο του 0,5 Τόνισε μάλιστα ότι στόχο τη ένσταση είναι να μην νομιμοποιηθεί το αποτέλεσμα, καθώ οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν πω υπάρχει εκτεταμένη νοθεία. Βέβαια, για το νομικό επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου δεν αρκεί απλά η επανακαταμέτρηση στι αμφισβητούμενε πολιτείε, αλλά και ο έλεγχο τη εγκυρότητα και τη προέλευση των ψηφοδελτίων. Η επανακαταμέτρηση στη Γεωργία δεν μα λέει τίποτα, γιατί αυτά τα πλαστά ψηφοδέλτια απλά θα ξανά, καθώ δεν παρουσιάζονται οι υπογραφέ που ταιριάζουν σε κάθε ψηφοδέλτιο, είπε ο Ρούντι Τζουλιάνι. Το πρόβλημα εστιάζεται στι επιστολικέ ψήφου, οι οποίε καταμετρήθηκαν από όπου και αν προήλθαν και χωρί κανένα έλεγχο. Εκεί θεωρείται ότι κρύβεται ο μεγάλο όγκο των παράνομων ψήφων, όπω υποστηρίζουν οι Ρεπουμπλικανοί. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι όσο εκκρεμούν οι αγωγέ των Ρεπουμπλικάνων σε συγκεκριμένε πολιτείε, τόσο δεν θα επικυρώνεται τα εκλογικά αποτελέσματα αναπολιτεία και μέρα με τη μέρα περιορίζεται το ενδεχόμενο να συνέλθει το Κολέγιο των Εκλεκτόρων, το οποίο εκλέγει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ήδη κινηθεί ή πρόκειται να κινηθούν νομικά, αμφισβητώντα το αποτέλεσμα σε έξι συνολικά πολιτείε. Αριζόνα, Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Ουινσκόνσιν, Τζόρτζια και Νεβάδα, αριθμού συνολικά 73 εκλέκτορες. Αυτοί είναι πολύ περισσότεροι από όσου χρειάζονται για να μετατρέψουν την ήττα Τραμπ σε θρίαμβο. Η προκαθορισμένη ημερομηνία για τη σύγκληση του κολογίου είναι η 14η Δεκεμβρίου και θεωρείται μάλλον απίθανο μέχρι τότε να έχουν επικυρωθεί τα αποτελέσματα σε όλες τις πολιτείες. Και όσο δεν υπάρχει κολέγιο των εκλεκτόρων δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η εκλογή προέδρου. Αυτό δεν αλλάζει όσο και αν τα μεροληπτικά μεγάλα μέσα ενημέρωσης διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι ο Μπάιντεν είναι πρόεδρος.